Η Χρυσή Ολυμπιακή, η Ολυμπιακή του Ωνάση, είναι ακόμη ζωντανή. Στην αίθουσα αναχωρήσεων του παλαιού αεροδρομίου στο Ελληνικό, το υποσύστασε Μουσείο Πολιτικής Αεροπορίας γεμίζει διαρκώς από αντικείμενα και σκεύη μιας άλλης εποχής, από τις δεκαετίες του 60 και του 70. Τα σημαίνει όλα είχαν να κάνουν με το πρώτο πιάτο και το δεύτερο πιάτο. Το χρυσό ήταν για το φρούτο το γλυκό. Υπήρχε μια λογική τότε από θέματος Ωνάση ότι δεν τον ενοχλούσε να χαθούν πράγματα, γιατί έλεγε ότι αυτό είναι και η ιστορία της Ολυμπιακής, δηλαδή ό,τι χάνεται είναι διαφήμιση για την εταιρεία. Κρυστάλλινα ποτήρια για τους επιβάτες της πρώτης θέσης, πορσελάνινα φλιτζάνια του καφέ, επίχρηση αναπτήρες, ακόμη και ηλεκτρικές ξυριστικές μηχανές που εκείνη την εποχή υπήρχαν στα χέρια ελαχίστων. Στο υποσύσταση Μουσείο Πολιτικής Αεροπορίας εκτίθενται σήμερα περίπου το 1/5 από τα 10.000 αντικείμενα που έχουν συλλεχθεί. Είναι η πρώτη στολή που φορέθηκε από τις συνοδούς της Ολυμπιακής Αεροπορίας που ξεκίνησε η εταιρεία. Τη Δόμνα έφερε την πρώτη της στολή. Όταν κοριτσάκι 18 χρονών ντύθηκε αεροσυνοδός, έφερε με συγκίνηση την στολή για να εκτεθεί και την παραχωρεί στο Μουσείο Πολιτικής Αεροπορίας. Η κίτρινη είναι Pierre Gardin και ήταν για τις συνοδούς εδάφους. Η γαλάζια ήταν για τις υπτάμενες. Με μήνυ και με πολύ όμορφα πόδια. Το γραφείο που χρησιμοποιούσε στο Παρίσι ο Αριστοτέλης Ωνάσης αλλά και το γραφείο του άτυχου Αλέξανδρου που χάθηκε σε αεροπορικό δυστύχημα βρίσκονται σε μια γωνιά αφιερωμένη στους ιδρυτές της Ολυμπιακής Αεροπορίας. Εκατοντάδες ακόμη αντικείμενα τοποθετημένα στο φυσικό τους χώρο.